Λοιπόν, θα πάμε τώρα να κάνουμε μια ποδοσφαιροκουβέντα. Και για να γίνει μια ουσιαστική και καλή ποδοσφαιροκουβέντα, τι χρειάζεται. Πέρα από τον πλέον έγκυρο συνομιλητή επί του θέματος, χρειάζεται καλό κρασί και καλό μεζέ. Λοιπόν, είμαστε εδώ στη Δασία, στο κάστρο, με τον Χρήστο Ιωάννου, τον οποίο ευχαριστώ. Καλημέρα Σπύρο, καλησπέρα Σπύρο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ σε ευχαριστώ. Πράγματι πολύ ωραίο περιβάλλον. Πολύ ωραίο περιβάλλον. Παλιός φίλος, γνωστός. Και νομίζω ότι σπάμε και αυτή τη μονοτονία, έτσι. Ναι, το στούντιο. Το στούντιο. Να βγούμε και λίγο έξω, τώρα έτσι, που έχει μπει και έτσι, η άνοιξη. Έτσι. Λοιπόν, για να κάνουμε έναν απολογισμό. Τώρα, βεβαίως, εμείς έχουμε αυτό το ιδίωμα. Ξεκινάμε για 5 λεπτά και μπορεί να μιλάμε μέχρι το απόγευμα. Μέχρι αύριο. Όταν έρθουν και οι μεζέδες. Μέχρι αύριο το μέχρι πρωί. Το βράδυ. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από την παρουσία της ομάδας μας στην Super League, την φετινή. Έχω την αίσθηση, το έχουμε πει και σε άλλες συζητήσεις, προσωπική αίσθηση, ότι η ομάδα φέτος, η κερκυραϊκή ομάδα, άσχετα τώρα το πώς λέγεται, ο ΑΟΚ, έχει παρουσιάσει το καλύτερο πρόσωπο από την στιγμή που ανέβηκε στην μεγαλύτερη κατηγορία, από το 2004. Από το 2004. Όταν το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Σωστό. Γιατί μέχρι το 2004 ήταν ένα όνειρο το να δούμε την κερκυραϊκή ομάδα στη μεγαλύτερη κατηγορία. Έχεις αυτή την πεποίθηση. Βεβαίως. Και όχι μόνο το καλύτερο πρόσωπο, αλλά να εξετάσουμε, Σπύρο, δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναπεί, και τους λόγους όπου έφεραν αυτό το αποτέλεσμα. Έτσι. Εάν θυμάσαι, και θα θυμάσαι πολύ καλά, τα προηγούμενα χρόνια το ρόστερ της ομάδος έκλεινε μόλις και μετά βίας αρχές Σεπτέμβρη. Όλες οι ομάδες, το Κέρκυρα τότε, έτσι, λοιπόν, έψαχναν να κάνουν μεταγραφές ποδοσφαιριστών μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Αυτή η ομάδα, μεγάλη επιτυχία, όπως έχουμε ξαναπεί, η παραμονή του κυρίου Γρηγορίου, γιατί ήξερε την νοοτροπία, κράτησε ένα το κορμό. Το κράτησε τον κορμό. Βασικό. Και τι έκανε. Έκανε κάποιες μετρημένες και σωστές εκ του αποτελέσματος, όπως αποδείχθηκε, μεταγραφές. Βεβαίως, επιλογές. Το ρόστερ έκλεισε αρκετά νωρίς. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, 6 Αυγούστου είχε κλείσει το ρόστερ. Μετά έκανε μία ή δύο προσθήκες. Προσθήκες. Με αποτέλεσμα να έχει όλο το χρόνο να δουλέψει έτσι, πάνω σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι, Σπύρο, να το έχουμε ξαναπεί, προέρχονται και από συγκεκριμένες περιοχές και νοοτροπίες. Mm-hmm. Δηλαδή, είδαμε Βαλκάνιους, Έλληνες καταρχάς, ναι. Βαλκάνιους και κάποιους Λατίνους, είτε Ισπανούς, είτε από την Νότια Αμερική. Δεν είδαμε έτσι ένα μοσαϊκό ποδοσφαιριστών από Νορβηγία, Αγγλία, Γερμανία. Ναι. Πήρα από συγκεκριμένες περιοχές που έχουν την ίδια φιλοσοφία, την ίδια νοοτροπία, και νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό για να μπορέσει. Για την ομοιογένεια. Βέβαια, βέβαια, για την ομοιογένεια. Και αυτό το σημαντικό, πέρα από το ότι κατόρθωσε πολύ σύντομα να πετύχει τον στόχο της παραμονής, μαθηματικά βέβαια δεν έχει λήξει τίποτα, εντάξει. Αλλά ναι, εντάξει, ναι. Πρέπει να έρθουν τα πάνω κάτω για να γίνει η οποιαδήποτε ανατροπή. Πέρα από το ότι πέτυχε το στόχο της παραμονής, έδειξε ένα πολύ πιστικό πρόσωπο. Δεν ήταν αυτό το ταμπούρι πίσω, πάμε στο μηδέν, ναι, ή στο Ο κλεφτοπόλεμος. Που παίζαμε παλιότερα, ναι, γιατί μην ξεχνάμε, ναι, εγώ δεν θέλω προς Θεού ούτε να κατηγορήσω προπονητάς αυτό το παρελθόν, όχι, έτσι. Αλλά συνήθως η ομάδα μας έπαιζε αυτό το κλεφτοπόλεμο. Να μην Επίσης, φάμε γκολ. Επίσης ο κύριος Γρηγορίου μια άλλη νοοτροπία. Ακριβώς. Βλέπεις πλέον την ομάδα να ξεδιπλώνεται στο γήπεδο. Mm-hmm. Βλέπεις να ωραίο ποδόσφαιρο. Έχει ωραία αγωνιστική εικόνα. Και δεν το λέμε εμείς αυτό, Σπύρο. Και εμείς το βλέπουμε, αλλά το λένε και οι ουδέτεροι παρατηρητές. Εφημερίδες αθηναϊκές, μέσα μαζικής, κανάλια αθηναϊκά, πλέον δεν την έχουν την Κέρκυρα, άντε Κέρκυρα Πανετολικός 0-0. Πλέον κάνουν αναφορά, ναι, έτσι λεπτομερή στην ομάδα μας, και μάλιστα έχουν πάρα πολύ ουδέτεροι πει ότι η Κέρκυρα δικαιωματικά μένει στην κατηγορία, γιατί έπαιξε, είναι από τις ομάδες που παίζει το ωραιότερο ποδόσφαιρο, ξέχωρα από τα αποτελέσματα που παίρνει, παίζει και το ωραιότερο ποδόσφαιρο. Εγώ θα συμφωνήσω και με τον κύριο Γρηγορίου που μας είχε πει στο κερκυραϊκό κανάλι ότι θα μπορούσε να έχει 5-6 πόντους ακόμα η ομάδα, αν όχι παραπάνω.
Ναι. Ποιος μπορεί να ξεχάσει την τζάμπα ήττα, την άδικη ήττα στην Ξάνθη, που ακυρώθηκε καθαρό γκολ του Χαβίτου, αν θυμάμαι. Στον Πατραϊκό, στον Όφη, με τον Εργοτέλη εδώ μέσα. Εντάξει, από την άλλη πλευρά. Όχι, με τον Πανετολικό εδώ μέσα. Τον Πανετολικό εδώ μέσα. Από την άλλη, μπορεί να σου πει για κάποιους ότι πήραμε και κάποιους βαθμούς που ίσως δεν τους είχαμε στο πρόγραμμα. Ναι. Ναι. Πιστεύω ότι αυτή η συγκομιδή των 40, γιατί θα έχουμε και το τρίποντο έτσι που, με την νίκη Βόλου, συνεμβόλυμη αγωνιστική, νομίζω ότι είναι ένα μαξιλαράκι ασφαλείας και ότι η ομάδα, γιατί μην ξεχνάμε, Σπύρο, ότι ακολουθεί ένα δυσκολότατο πρόγραμμα 6 αγώνων. Στους 6 αγώνες έχουμε 4 μάτς εκτός έδρας με ομάδες που έχουν στόχους. Ολυμπιακό Ατρόμητο, Αστέρα Τρίπολης και Εργοτέλη. Και Εργοτέλη. Και μόνο 2 στην Κέρκυρα. Με ομάδες που έχουν στόχους. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό που θέλουν να πλασαριστούν για τα play-offs. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω μεγάλη κουβέντα ότι θα το κόψουμε μέχρι το τέλος. Ναι. Γιατί η ομάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί το καλύτερο. Ότι μπορεί, βέβαια. Αλλά νομίζω ότι οι 40 βαθμοί είναι ένα μαξιλάρι ασφαλείας. Ναι. Και με δεδομένο ότι με τους υπόλοιπους έχεις και το πλεονέκτημα στην. Σωστό. Της ισοβαθμίας. Μάλιστα. Έχει φέρει και με τον Πανιόνιο και με τον Πανθρακικό. Έχει καλύτερο συντελεστή. Δηλαδή, στη χειρότερη περίπτωση όπου πάμε σε ισοβαθμίες, νομίζω ότι έχουμε τον πρώτο λόγο. Έχουμε τον πρώτο λόγο. Επίσης, να πούμε και κάτι άλλο, Σπύρο, ότι δεν είχε η ομάδα μας φέτος, αν εξαιρέσουμε κάποια παιχνίδια, δεν είχε κακές διαιτησίες. Ναι. Ναι. Αν εξαιρέσουμε κάποια παιχνίδια που, ναι, που, εντάξει, ας πούμε, που είναι το ανθρώπινο λάθος. Δεν η ομάδα μας. Άρα ενδεχομένως η διοίκηση να προστάτευσε την ομάδα και σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι έτσι όπως το λες. Αλλά μην ξεχνάμε παλαιότερα ότι δυστυχώς τα σφυρίγματα ήταν πολύ άσχημα για την κερκυριακή ομάδα. Ειδικά στην περίπτωση των 65-55 το 2006, νομίζω. 2006. Ναι. Ναι. Αυτό ήταν. Που είπε ο Καραγεωργίου το είπε. Ναι. Τότε προπονητής 60... του Εργοτέλου. Βεβαίως. 65 διαφορετικά για να πέσει η κυρία και ήρθαν τα 65. 65 λοιπόν, συνδυασμοί αποτελεσμάτων. Εάν θυμάσαι, Σπύρο, τότε η ομάδα μας ήταν λίγο πριν το τέλος ή 5 ή 6 παιχνίδια 9 βαθμούς πάνω από τον Ηρακλή. Ναι. 9 βαθμούς πάνω από τον Ηρακλή. Και στο τέλος βρεθήκαμε να πέφτουμε στην ισοβαθμία. Λοιπόν, καλώς σας βρήκαμε. Ξέρεις, το ποδόσφαιρο, τι λέει ο λαός, νηστικό αρκούδι δεν χορεύει. Δεν χορεύει. Οπότε χρειάζεται και ο Μεζές. Αυτό είναι ο παιχνίδις Μεζές μας, ένα σαρανάκι, το ψωμάκι σας. Και βεβαίως, ωραία, ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Γιατί, Σπύρο, αν θυμάσαι, από εκεί που μείναμε και το 2006 είχαμε πολύ καλή ομάδα, έτσι αν θυμάσαι, με Γκουέλα, Φούφουλα κλπ. Κλπ. Καλούς ποδοσφαιριστές, όμως δεν είχε η ομάδα αυτή την καλή αγωνιστική εικόνα του να δημιουργήσει. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι μεν, να κλειστούμε πίσω, αν θυμάσαι και στον ΠΑΟΚ, στη Τούμπα, ναι. Επειδή ήμουν μέσα στο παιχνίδι αυτό, ναι. Δεχτήκαμε τον γκολ στο 40, κάτι, χάσαμε το ζόρι 1-0. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα μας φέτος δείχνει ένα πρόσωπο πάρα πολύ καλό αγωνιστικό και έχει το πλεονέκτημα του να δημιουργώ. Για πρώτη φορά η Κέρκυρα δημιουργεί. Βέβαια, και αυτό είναι σημαντικό. Τώρα βεβαίως στον αντίλογο, στον αντίποδα, κάποιος θα μπορούσε να πει ως αντίλογο ότι αυτό το φετινό πρωτάθλημα δεν είναι της ίδιας ισχύως με τα πρωταθλήματα του παρελθόντος. Έλειπε ΑΕΚ, έλειπε Άρης, παραδοσιακές δυνάμεις, Ηρακλής, ακόμα και η Λάρισα, πρωταθλήτρια και κυπελούχος. Αλλά βεβαίως τις έχουν αντικαταστήσει στο μέτρο που θα μπορούσε, γιατί τα τελευταία χρόνια πριν της ΑΕΚ, Άρης, Ηρακλής και Λάρισα είχαν πάρει την κατιούσα. Σωστό. Έχουν ανέβει Πανετολικός. Βεβαίως. Ατρόμητος. Βεβαίως. Αστέρας Τρίπολης. Καλές ομάδες. Σημαντική. Επαρχιακές καλές ομάδες. Παρουσία και στην Ευρώπη ο Αστέρας, έτσι. Βεβαίως. Και ο Ατρόμητος. Απ' την άλλη, στον αντίποδα όμως, Σπύρο, θα σου πω ότι φέτος υποβιβάζονται 4 ομάδες. Mm-hmm. Το έργο ήταν δύσκολο. Δύσκολο, βέβαια. Άσχετα που η νίκη Βόλου τα παράτησε από τον πρώτο γύρο. Ναι, με τον Όφη. Με τον Όφη, ναι. Έγινε αυτό που έγινε.
Ναι, μεν είπαμε ότι είναι, λείπουν οι μεγάλες ομάδες, τα μεγάλα ονόματα, όχι οι μεγάλες ομάδες. Πλην όμως δεν πέφτουν δύο, πέφτουν τέσσερις. Ναι. Οπότε είναι και αυτό ήταν πιο δύσκολο. Πιο δύσκολο. Το έργο. Την παρουσία του Μιχάλη του Γρηγορίου, πώς την είδες? Σπύρο, αν θυμάσαι πολύ καλά, το έχουμε ξαναπεί. Εδώ στην Ελλάδα αλλάζουμε τους προπονητές σαν τα πουκάμισα. Mm-hmm. Λοιπόν, για να φανεί το έργο ενός προπονητή και μάλιστα ενός νέου και φιλόδοξου, πρέπει να τον αφήσουμε. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, και θα μου πεις όμως, εκ του αποτελέσματος κρίνουμε τα πάντα. Βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Γιατί πες ότι είχε γυρίσει κάτι ανάποδα, ναι, το αποτέλεσμα όμως ήταν θετικό. Ο άνθρωπος αυτός πήρε μια εντελώς καινούρια ομάδα το καλοκαίρι του 2013. Mm-hmm. Την ανέβασε στην Α εθνική κατηγορία, έμεινε σωστότατη από αυτή τη διοίκηση να παραμείνει ο προπονητής αυτός και είδαμε το αποτέλεσμα φέτος. Δηλαδή φάνηκε η δουλειά του. Τώρα να αλλάζει προπονητή, άλλο σύστημα ο ένας, άλλο σύστημα ο άλλος, είναι μειονέκτημα. Μάλιστα. Ήτανε ενδεχομένως ρίσκο. Είχε ένα ρίσκο η απόφαση της διοίκησης τον περασμένο Ιούνιο να ανανεώσει το συμβόλαιο του κυρίου Γρηγορίου, υπό την έννοια ότι ήταν ένας άνθρωπος, ένας προπονητής, ο οποίος δεν είχε την εμπειρία της μεγαλύτερης κατηγορίας. Δεν είχε ποτέ κοουτσάρει ομάδα στην Super League. Αλλά βεβαίως με βάση τα δείγματα γραφής που είχε δώσει στην Β' Εθνική, γιατί η ομάδα πήγε τρένο. Σε ένα εξίσου δύσκολο πρωτάθλημα. Βέβαια. Έτσι. Νομίζω ότι τελικά το ελληνικό ποδόσφαιρο κέρδισε έναν ακόμα νέο προπονητή. Φυσικά και Έλληνα, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί θα πρέπει κάποια στιγμή, Σπύρο, να δώσουμε και μεγάλη εμπιστοσύνη, να δείξουμε εμπιστοσύνη στους Έλληνες προπονητές. Είναι μεγάλη, είναι σημαντικό αυτό. Το έχει ανάγκη το ελληνικό ποδόσφαιρο. Φυσικά. Δεν μπορεί να φέρει ένα ξένο προπονητή αμφιβόλου αξίας και αμφιβόλου χαρακτήρα, και εννοείτο, και να παραγκονίζεις Έλληνες προπονητές, Τσιόλι, Γρηγορίου, και που ονόματα. Οι περισσότεροι έχουν και παραστάσεις βεβαίως. Από μεγάλα σωματεία και από την Εθνική. Βεβαίως. Έτσι. Είναι, γιατί είδαμε, είπες, και τον Ατρόμητο, είναι ο Νιόμπλιας τώρα. Ναι, που του έδωσε άλλο αέρα. Υπάρχουν καλοί Έλληνες προπονητές της καλής ελληνικής σχολής, όπως λέμε, και θα πρέπει, δηλαδή, άλλη μια απόδειξη ότι πρέπει να τους εμπιστευόμαστε είναι η Κέρκυρα, η φετινή παρουσία της ομάδας μας στη Σούπερ Λίγα. Ναι, που παίζει πραγματικά, εγώ θα το ξαναπώ, πέρα από το από την παραμονή, παίζει πιστικό ποδόσφαιρο. Παίζει καλό ποδόσφαιρο. Σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και εκτός το ότι στείνει σωστά την ομάδα, έχει και το πλεονέκτημα που λίγοι το έχουν, του κοτσάρει την ομάδα. Ακριβώς. Έτσι και τις αλλαγές. Και... Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό, Σπύρο, αυτό για έναν νέο προπονητή. Είναι φιλόδοξος προπονητής. Έχει βλέψεις και ξέρεις, το να έχει αυτή την επιτυχία στο ξεκίνημα ουσιαστικά της καριέρας του, του δίνει μπόνους. Του δίνει μπόνους για τη συνέχεια. Τώρα, από εδώ και πέρα νομίζω ότι από τη στιγμή που λύγει η υπόθεση της παραμονής, υπάρχει και ο χρόνος να γίνει ο σχεδιασμός. Α, και θα πρέπει να πούμε ότι όσον αφορά τα budget, η Κέρκυρα δεν έχει ένα σημαντικό budget. Είναι το τρίτο από το τέλος. Όχι. Βέβαια, έχουν πέσει τα budget. Έχουν πέσει την κρίση, βέβαια. Αλλά σε σύγκριση με, με τα budget των υπόλοιπων ομάδων, βεβαίως, είμαστε τρίτοι από το τέλος. Δεν έχουμε δώσει χρήμα όπως άλλες ομάδες. Όχι. Έτσι. Όχι. Και νομίζω ότι έγινε μια. Και όχι μόνο αυτό, Σπύρο, αλλά είδες ότι έχουν αναδειχθεί και καινούρια παιδιά. Δηλαδή, ο Αλέξανδρος Κόντος, για παράδειγμα, λέω ένα όνομα. Ναι, όντως. Το παιδί πριν από 3 χρόνια έπαιζε στον Πανσεραϊκό. Ναι. Στη Β' Αθήνα, γιατί το ξέρει, ποιος τον ήξερε. Ναι. Ακόμα και ο Ζορμπάς που είχε και την ατυχία. Και ο Ζορμπάς που είχε την ατυχία τραυματισμού. Του τραυματισμού. Είδαμε παίχτες οι οποίοι αναδείχθηκαν στην Κέρκυρα. Και επίσης ένα χαρακτηριστικό που θα πρέπει να πιστωθεί στο team της ομάδας, στο προπονητικό, είναι ότι του βγήκαν σχεδόν όλες οι μεταγραφές. Σχεδόν όλες, ναι. Σχεδόν όλες οι μεταγραφές. Πολύ σημαντικό. Του βγήκαν, όπως και ο Γκαζαριάν, που το λέγαμε ότι είναι ποιοτική μονάδα, και το έδειξε, και νομίζω ότι θα έρθει και το γκολ. Ήρθε δηλαδή και με τον Πανετολικό στο πιο κρίσιμο, ένα γκολ, τρεις πόντι. Ουσιαστικά ήταν η κατηγορία εκεί. Ήταν εκεί κατηγορία. Η κατηγορία, γιατί μετά είχαμε Όφη και Νίκη Βόλιο εδώ. Και κάτι άλλο, Σπύρο, νομίζω το λέγαμε και προχθές στο τηλέφωνο, ποιος
ποιος μου λέει εμένα ότι η Κέρκυρα αξίζει αυτή τη θέση. Είμαστε μόλις 3 βαθμούς. Δεν σου βάζω το τρίποντο με την Νίκη Βόλιο. 3 ή 4 βαθμούς από την πεντάδα, τον Πανετολικό. Και γιατί, αφού τρώγοντας έρχεται η όρεξη, όπως ξέρεις. Ναι, ναι, και όπως το βλέπουμε και εδώ. Λοιπόν, γιατί αυτή η ομάδα να μην μπορέσει να πλασαριστεί στην πεντάδα. Ναι, και πολύ περισσότερο τώρα όνειρο, από εδώ και πέρα. Όνειρο. Όνειρο, ναι. Αλλά και μόνο που το συζητάμε είναι κάτι. Βέβαια. Έτσι. Μα σου δίνει το δικαίωμα η πορεία και η θέση που έχει στη βαθμολογία. Και το σημαντικό, το πλεονέκτημα είναι ότι από εδώ και πέρα που φαίνεται ότι εξασφαλίζεται η παραμονή, θα παίξουν και με άλλη ψυχολογία. Σωστό, πολύ σωστό. Θα λυθούν τα πόδια τους. Έτσι. Θα φύγει το άγχος. Πολύ σωστό αυτό. Πολύ σωστή επισήμανση. Γιατί στο ποδόσφαιρο, όταν παίζεις με άγχος, όσο καλή ομάδα και να έχεις. Το ποδόσφαιρο είναι όπως η οικονομία, θέλει ψυχολογία. Ψυχολογία. Λοιπόν, από εδώ και πέρα νομίζω ότι θα βγουν και οι αυτοσχεδιασμοί στο γήπεδο, θα βγουν πολλά. Ναι. Από εδώ και πέρα. Όταν φύγει το άγχος του υποϊβασμού. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Παρά τα αυτά όμως, ενώ για την ομάδα μας μπορούμε έτσι να μιλάμε με πλατεία χαμόγελα, για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για όσα συνέβησαν φέτος, ναι, νομίζω ότι δεν ξέρω, πρέπει κρίμα να είμαστε σκυθροποί. Πριν από λίγο διάβαζα ότι θα γίνουν με κόσμο τα μάτς της αγωνιστικής αυτής εμβόλεμης, Τετάρτης, ναι, και Πέμπτης, έτσι πήρε το μάτι μου σε κάποιο site. Αλλά δηλαδή δεν κατάλαβα, με το να κλείσεις τα γήπεδα 2 αγωνιστικές λύθηκε το πρόβλημα? Όχι, βέβαια. Τιμώρησες την Κέρκυρα, τον Πανετολικό, τις μικρές ομάδες που έχουν ανάγκη τα εισιτήρια. Τα εισιτήρια, έτσι. Δεν έχει το πρόβλημα. Νομίζω ότι, Σπύρο, το έχουμε ξαναπεί, λείπει η βούληση. Λείπει η βούληση από την πολιτεία και τις αρχές για να απαταχθεί η βία στα γήπεδα. Εάν υπήρχε βούληση και αν εφαρμόζονταν οι νόμοι, όπως ξέρεις πολύ καλά, δεν θα υπήρχε αυτή η κατάντια. Γιατί είναι κατάντια όταν κάνουν το γύρο του κόσμου αυτές οι εικόνες και βλέπει όλος ο κόσμος, όλη η Ευρώπη βλέπει αυτές τις εικόνες από τα γήπεδα. Καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα δεν είναι καλά για το. Και όχι μόνο αυτό, και αγωνιστικά δεν πάμε καλά. Δηλαδή το ένα φέρνει το άλλο. Ναι. Κατρακυλάει σε κατάταξη η Ελλάδα. Ναι. Και από του χρόνου, την μεθεπόμενη περίοδο, ο πρωταθλητής δεν θα βγει απευθείας στους ομίλους. Mm-hmm. Θα δίνει προκριματικά το καλοκαίρι. Ναι. Δηλαδή, και νομίζω και 1 ή 2 λιγότερες στο UEFA, στο Europa League. Πώς λέγεται? Europa League. Ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτό. Mm-hmm. Και να σκεφτεί κανείς, Σπύρο, το ότι το 2004 πήραμε το Euro. Ναι. Και δεν εκμεταλλευτήκαν αυτή τη μεγάλη επιτυχία. 10 χρόνια μετά είμαστε πάλι στον πάτο του, Βαρελιού. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Άρα νομίζω ότι πια ο λόγος ανήκει στην ελληνική πολιτεία να πάρει αποφάσεις. Να εφαρμοστούν οι νόμοι, Σπύρο. Ναι. Νόμοι υπάρχουν. Ναι. Πρέπει να εφαρμοστούν. Πρέπει να εφαρμοστούν. Που είναι το πλέον το σημαντικό. Το βασικότερο. Λοιπόν, και επειδή θα μπορούσαμε να μιλάμε ατέρμονα και να δοκιμάσουμε και τους Μερσέδες. Και περνάει η ώρα. Να πούμε και για το τοπικό ποδόσφαιρο. Ναι. Είχαμε και τον τελικό. Βεβαίως. Ο ΦΑΜ είναι, πήρε το, πρόσθεσε ένα ακόμα στο Παλμαρέ. Το τέταρτο κύπελλο στην ιστορία του ΦΑΜ. Πιστεύω, για έναν που είδε το παιχνίδι και ήταν στο γήπεδο, ότι το κατέκτησε δίκαια. Mm-hmm. Παρά το ότι ο Αστέρας Πετρή είναι μια πολύ καλή ομάδα. Είχε απουσίες ο Αστέρας Πετρητή. Κάποιοι ποδοσφαιριστές του ίσως δεν βρέθηκαν στην καλή τους μέρα, όπως λέμε. Προηγήθηκε 2-0 ο ΦΑΜ. Ο ΦΑΜ είναι μια έμπειρη ομάδα, Σπύρο. Έχει παίξει και δεύτερη εθνική παλιότερα. Είναι μια δύναμη του ποδοσφαίρου της Κέρκυρας. Ο Πετρητής είναι μια δέα που ανέρχεται. Mm-hmm. Είναι η ανερχόμενη δύναμη. Ναι. Έτσι, ο ΦΑΜ είναι μια σταθερή αξία στο κερκυριακό ποδόσφαιρο και νομίζω ότι δίκαια πήρε το κύπελλο. Τώρα, αν θέλεις να πούμε, αν έχουμε χρόνο να πούμε και κάτι για τα τοπικά. Για τα τοπικά, έτσι, για να κλείσουμε. Για να κλείσουμε, για ναι. Για το επίπεδο, θεωρώ ότι έχει ανέβει το επίπεδο. Κοίταξε, μίλαγα με συναδέλφους από Αγρίνιο, από Τελεκαρνανία, δηλαδή από Άρτα κλπ. Μου έλεγε ότι εκεί κάποια γήπεδα, όχι κάποια, τα πιο πολλά γήπεδα δεν έχουν χορτάρι. Έστω και το πλαστικό. Και μόνο ότι αυτό το 4ης γενιάς που λέμε. Ναι. Και μόνο ότι καταφέραμε να έχουμε, να παίζονται τα τοπικά πρωταθλήματα σε γήπεδα με χόρτο, ναι, έστω πλαστικό, είναι άνοδος, είναι επιτυχία. Είναι επιτυχία όταν πριν από λίγα χρόνια. Έτσι. Οι ποδοσφαιριστές πήραν. Δεν υπήρχαν. Και αλλάζανε κάτω από τις Αιγαίες. Ναι, τα αποδυτήρια δεν είχαν. Ούτε τα αποδυτήρια δεν είχαν. Λοιπόν, είναι επιτυχία. Τώρα, αρκετοί ποδοσφαιριστές που. Ποιο το πρόβλημα, Σπύρο? Δεν έχουμε μια ομάδα
Δεν μας βγαίνει, δεν μας φτάνει ο χρόνος. Θέλουμε πολύ χρόνο να μιλήσουμε. Λοιπόν, όταν δεν έχουμε μια ομάδα που να είναι ο προθάλαμος, έχουμε μια ομάδα στη Super League, ναι. Ούτε μία στη Β', δεν ούτε μία διάμεσο. Ακριβώς. Λοιπόν, που να ενώνει τον Κρίκο. Να έτσι. Είναι ο προθάλαμος του ποδοσφαιριστή, του ταλέντου που ναι. θα ανέβει. Δηλαδή από το αεραστεχνικό να παίζει έτσι, σε μία επαγγελματική Β' ή Γ'. Ακριβώς. Να ψηθεί και να ανέβει σε μεγάλη ομάδα. Λοιπόν, ναι. παρόλα αυτά, γι' αυτό λέω ότι ποδοσφαιριστέ καλοί. Παίζουν στο τοπικό πρωτάθλημα. Και γι' αυτό βλέπουμε και κάποιες ομάδες κάθε χρόνο, παλιότερα τη Βολίδα, τον Κρόνο, τώρα έχουμε τους Συναράδες, οι οποίοι κάνουν, ας το πούμε, ένα περίπατο. Το θέμα όμως είναι αυτές οι ομάδες να μπορέσουν να παίξουν, να ανέβουν στα μπαράζ στην Γάμα Εθνική. Μάλιστα. Που να είναι ο προθάλαμος, όπως λέμε. Ωραία. Λοιπόν, Χρήστο, νομίζω ότι αρκετά λοιπόν, είπαμε. Αρκετά είπαμε. Μας. Να τσιμπήσουμε για κάτι, να είμαστε καλά. Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Λοιπόν, εδώ. Εμείς είμαστε στο Κάστρο για να συνεχίσουμε και την κουβέντα και βεβαίως να δοκιμάσουμε και τους μεζέδες. Να σας ευχαριστήσουμε για την προσοχή σας. Θα πάμε στούντιο, διαφημίσεις και συνέχεια.